Πήραμε και σήμερα πάλι τα υλικά μας. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι μέσα από το χαρτί, μέσα από τις μπογιές, από το κάρβονο, από όλα αυτά τα χρωματιστά. Μια και δεν μας βοηθάει να ανοίξει, ας κάνουμε κι εμείς κάτι που να πάμε προς το χειμώνα. Δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι λοιπόν, παίρνουμε και ξεκινάμε. Κάνουμε γραμμές. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο από γραμμές. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε με διάφορες γραμμές να φτιάξουμε κάτι. Έτσι, με απλές γραμμές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι που να μας αρέσει. Με απλές κινήσεις, με απλές γραμμές. Έτσι λοιπόν, κάναμε ένα σαν προσχέδιο και προχωράμε. Δίνοντας την ανάλογη βαρύτητα και τον ανάλογο όγκο. Επομένως, μπορούμε να συνεχίσουμε και γιατί όχι. Όλοι καταλάβαμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Θα έλεγα ένα κερί ή ένα κυροπήγιο. Που να είναι κοντά για τις κρύες νύχτες του χειμώνα, οπότε να είμαστε στο πνεύμα, μια και βλέπουμε ότι ο καιρός μας πηγαίνει πίσω. Πέρα από όλα αυτά όμως, θα μπορούσαμε να δούμε τι άλλο έχουμε πάνω σε αυτό. Σίγουρα. Εδώ έχουμε την φλόγα. Και ανάλογα μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα, θα έλεγα, δεκόρ που υπάρχει κοντά σε αυτό που ζωγραφίσαμε και προσπαθούμε να το τελειώσουμε. Έτσι λοιπόν, με απλές γραμμές, σταθερές, προσπαθούμε να δώσουμε τον όγκο και όλα αυτά που είναι απαραίτητα για τη σχεδίαση αυτού του έργου. Που μπορεί να μας φαίνεται απλό, όμως δεν είναι απλό. Θέλει δεξιοτεχνία, θέλει σταθερότητα, θέλει με το χέρι μας πάνω σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, προχωράμε με απλό τρόπο, όπως είπαμε, δημιουργώντας και φτιάχνοντας αυτό το κυροπήγιο που είναι τόσο ωραίο και είναι μέσα στο πνεύμα, θα έλεγα, του
χειμώνα. Μπορούμε να συμπληρώσουμε και με άλλα χρώματα. Πάρα πολλά. Πάνω σε αυτό το έργο. Ώστε να έχουμε πιο όμορφα αποτελέσματα. Έτσι πάλι και με γραμμές βλέπουμε πώς μπορούμε και έχουμε αυτό που θέλουμε με απλόν και ωραίον τρόπο. Έτσι παρατηρούμε πώς μπορέσαμε με απλές γραμμές ώστε να φτιάξουμε τι άλλο ένα ωραίο λοιπόν γυροπήγιο και να δώσουμε με χρώματα αυτό που θέλουμε. Έτσι. Συμπληρώνουμε, προσπαθούμε ώστε να έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα, τα ανάλογα χρώματα και βλέπετε πόσο, θα το πω, είναι δύσκολο για μένα που από το πλάι ζωγραφίζω, έτσι δεν κάθομαι όπως πρέπει, αλλά προσπαθώ με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε πόσο ωραία είναι με απλές γραμμές να προσπαθούμε να έχουμε αυτό που πρέπει. Με απλό, όπως λέμε, τρόπο και μάλιστα με απλές γραμμές που και αυτές μας δίνουν όλη τη πραγματική απεικόνιση αυτού του κεριού μέσα στο χώρο, ώστε να έχουμε πραγματικά αυτό που θέλουμε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε πώς μπορούμε να κάνουμε με απλές γραμμές πολλά πράγματα και να μπορούμε να τα απεικονίζουμε. Καταλαβαίνουμε πόσο ωραία είναι όταν με απλά γράμματα μπορούμε να κάνουμε
με απλές γραμμές, με απλές κινήσεις, μπορούμε να έχουμε ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Έτσι, καταφέραμε με απλές κινήσεις να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα.